Το Αχμέτ Πασά Τζαμί της Σέρας ήταν ο πρώτος σταθμός της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη την πόλη των Σερών. Την κυρία Υπουργό ξενάγησαν η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιότητων των Σερών, κυρία Δήμητρα Μαλαμίδου, και ο αρχαιολόγος Νίκος Μπονόβας. Την κυρία Υπουργό συνόδευσε και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη, βλέποντας το Αχμέτ Πασά Τζαμί στις Σέρες, τόνισε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικό μνημείο μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής που χτίστηκε το 15ο αιώνα από το Μεχμέτ Μπέι. Είμαστε στην Αγία Σοφιά, η Μεχμέτ Μπέι Τζαμί. Γιατί Αγία Σοφιά? Είναι, καθιερώθηκε έτσι στην τοπική συνείδηση και το προλαγιά, συνειρμικά λόγω του μεγέθους και του τρούλου, του θόλου που παραπέμπει στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Ναι. Το μνημείο χτίστηκε από τον Μεχμέτ Μπέι το 1493, στη μνήμη του πατέρα του Αχμέτ Μπέι, 100 χρόνια μετά την κατάληψη της πόλης των Σερών τους μουσουλμάνους, το 1393. Ο Μεχμέτ Μπέι εγκαταστάθηκε στην πόλη, ήταν παντρεμένος με τη Σελτού Χατούν, πριγκίπισσα, κόρη του Μπαγιαζή του Δεύτερου, ένας από τους σημαντικότερους σουλτάνους, ο οποίος είχε υπερδιπλασιάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε εκεί θα πούν έφτιασε το άλλο του τζαμί, το Τζιντζερλί. Αμέσως μετά η κυρία Μενδώνη, η οποία συνοδευόταν από πολλούς υπηρεσιακούς παράγοντες, επισκέφθηκε ένα ακόμη μουσουλμανικό τέμενος, αυτό στην οδό Καπετάν Μητρούση, το οποίο είναι γνωστό ως Γκοντζά Μουσταφά Πασά Τζαμί, στο οποίο επίσης ξεναγήθηκε και είδε από κοντά ποια είναι η κατάστασή του σήμερα. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε πως μία εκκρεμότητα που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού με την πόλη των Σερών είναι τα Οθωμανικά μνημεία και σε αυτό θα δώσουν βαρύτητα καθώς ετοιμάζουν μελέτες ώστε στο μέλλον να αξιοποιηθούν. Η κυρία Μενδώνη, αναφερόμενη κυρίως στο τζαμί της Αγίας Σοφίας, έκανε λόγο για ένα εμβληματικό μνημείο. Μία εκκρεμότητα την οποία έχει το Υπουργείο Πολιτισμού στην πόλη των Σερών είναι τα Οθωμανικά μνημεία. Έχουμε δρομολογήσει διάφορα πράγματα για την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε μελετητικά και να δούμε στη συνέχεια την αποκατάσταση των δύο αυτών βασικών Οθωμανικών μνημείων, τα οποία επισκεφθήκαμε. Όπως είδατε, είμαστε ένα πολυμελές κλιμάκιο, είναι ο Γενικός Γραμματέας και είναι και όλες οι αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά μνημεία, τα οποία ναι μεν προστατεύθηκαν με ενέργειες που έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και μέχρι πρόσφατα από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα οποία χρειάζονται, διότι είναι ιδιαίτερα η Αγία Σοφιά, είναι εμβληματικό μνημείο για την πόλη, χρειάζεται μια καλή μελέτη αποκατάστασης, καινούριες χρήσεις του μνημείου και αποκατάσταση. Είμαστε εδώ ακριβώς για να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες, ώστε και τα δύο μνημεία μέσα στο 2024 να έχει ξεκινήσει η μελέτη αποκατάστασης. Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, είναι τα Οθωμανικά αυτά τεμένη να έχουν κυρίως πολιτιστικές χρήσεις, αλλά και τουριστικές. Ενώ αυτό που υπογράμμισε είναι πως υπάρχει εκκρεμότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά παράλληλα και η ανάγκη της Εφορίας Αρχαιοτήτων να εκθέτει τους θησαυρούς της. Αυτά θα είναι καταρχήν επισκέψιμα και δεύτερον θα αποδοθούν χρήσεις πολιτιστικές, δεδομένου ότι υπάρχει η εκκρεμότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου που πρέπει να διευθετηθούν αρκετά ζητήματα ακόμα για να μιλήσουμε γι' αυτό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων έχει ανάγκη από χώρους που θα τις επιτρέψουν να εκθέτει τα πολύ σημαντικά ευρήματα της πόλης και της περιφερειακής ενότητας. Με βάση τον ελληνικό αρχαιολογικό νόμο και τις αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού της ελληνικής πολιτείας, όλα τα μνημεία όλων των περιόδων αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο σεβασμό. Επομένως, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι τα συγκεκριμένα δύο μνημεία, επαναλαμβάνω ιδιαίτερα η Αγία Σοφιά, είναι πολύ σημαντικά μνημεία στην ελληνική επικράτεια. Ως εκ τούτου, είναι υποχρέωσή μας να τα αντιμετωπίσουμε έτσι όπως αντιμετωπίζουμε το σύνολο του μνημειακού μας αποθέματος. Η κυρία Μενδώνη ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στο νομό Σερών, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Και μετά θα πάμε και στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, όπου και εκεί γίνονται δύο έργα επί της ουσίας, προχωρούν πολύ καλά, τελειώνουν και με τον Περιφερειάρχη
τον Απόστολο Τζιζικώστα, έχουμε ήδη κάνει το πλάνο μας για το πώς θα προχωρήσουν γενικά τα έργα στην Κεντρική Μακεδονία την επόμενη περίοδο. Έχουμε άλλωστε και πολύ σύντομα μια συνάντηση ακριβώς για να ξαναδούμε όλα αυτά τα θέματα. Πώς είναι ιδιαίτερα για μας πολύ σημαντικό ο Τίμιος Πρόδρομος και ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία εσείς προσωπικά. Κοιτάξτε, ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ένα από τα σημαντικότερα μοναστηριακά σύνολα αλλά και αρχιτεκτονικά συγκροτήματα του είδους του στην χώρα μας. Επομένως, δεν είναι θέματα ευαισθησίας ή προσωπικών επιλογών, αλλά είναι θέματα υποχρεώσεων.